Μπαχαλοχωριστέλος για την αναστολή της στρατιωτικής θητείας εθνοφρουρών προκειμένου να φοιτήσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Το βάρος της απόφασης έπεσε στους ώμους της Βουλής με μερίδα αξιωματούχων να κάνουν λόγο για αδικία και διάκριση. Η οποιαδήποτε λύση και αν δοθεί, σίγουρα αυτή θα βασίζεται στη βάση αδικιών, διακρίσεων, αλλά και προβλημάτων. Η κυβέρνηση εντέχνα μετακυλεί στη Βουλή το βάρος της ευθύνης στα όρια ενός ομού εκβιασμού. Ένταση προκλήθηκε όταν στην Επιτροπή Παιδείας λέχθηκε πως στο παρελθόν δόθηκαν αναστολές σε στρατιώτες για να μεταβούν στην Αμερική για τις σπουδές τους. Με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας να απαντούν ότι ναι, με υπουργική απόφαση στο παρελθόν δόθηκαν μεμονωμένες αναστολές. Ωστόσο, σημειώθηκε πως τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία μαζική περίπτωση. 522 στρατεύσιμοι είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον για αναστολή της θητείας τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, από αυτούς μόνο οι μισοί έδωσαν στοιχεία για το πότε θα μεταβούν για τις σπουδές τους και τελικά, όπως διαφάνηκε, μόλις 40 είναι οι δικαιούχοι. Είναι καμιά σαρανταριά φοιτητές, οι οποίοι φαίνεται να ήταν καλά ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι πριν ακόμα πάρθουν οι αποφάσεις. Ο εκπρόσωπος των στρατεύσιμων φοιτητών καταγγέλει ότι εξαιτίας του Ράδιο Αρβίλα που επικρατεί, κάποιοι δέχονται μπούλινγκ από άλλους στρατιώτες, οι οποίοι αποκαλούν τους πρώτους λιποτάκτες. Πρέπει αυτά τα θέματα το κράτος, οι κυβερνώντες, να τα βλέπουν με μεγαλύτερη ευαισθησία, με πιο μεγάλη αντικειμενικότητα. Όταν οι στρατεύσιμοι κληθούν να κάνουν την σχετική αίτηση για αναστολή, θα πρέπει να προσκομίσουν διάφορα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και επιστολή που να διαπιστώνεται σε ποιο πανεπιστήμιο εξασφαλίστηκε θέση και σε ποια σχολή. Η Επιτροπή Οικονομικών την Παρασκευή θα ενημερωθεί για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που θα κληθεί η Ολομέλεια να ψηφίσει αργότερα την ίδια ημέρα.